Χριστό, μεγάλη νίκη για εσάς, έναν τέρπι. Βρεθήκατε πίσω στο σκορ νωρίς, όμως βρήκατε τα ψυχικά αποθήματα να το γυρίσετε. Πώς το γυρίσετε εσύ το παιχνίδι? Αρχικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες ελλείψεις. Είμασταν κάπως πανικοβλημένοι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δεχτήκαμε τον γκολ, αλλά μας συγκεντρωθήκαμε και ακούσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Δώσαμε τον εαυτό μας μέσα στο γήπεδο, δείξαμε ποιοι είμαστε και καταφέραμε να κάνουμε το σκορ. Όσον αφορά εσένα, τι θυμάσαι περισσότερο από το παιχνίδι, κάποιες αποκρούσεις, δηλαδή σου είδαμε και στο παιχνίδι κάποιες αποκρούσεις? Είχα δύο αποκρούσεις στο παιχνίδι. Ναι, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Μπορώ να δείξω τον καλύτερο μου αυτό. Είχα ορισμένα λάθη τεχνικά που μπορώ να τα βελτιώσω μέσα στην προπόνηση μου. Γενικά είδαμε έτσι ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και από τις δύο ομάδες ποιοτικό ποδόσφαιρο. Και στο τέλος του αγώνα, παρά το ότι ήταν έτσι σημαντικό παιχνίδι, ήσασταν δώσατε όλοι τα χέρια, είχε καλό κλίμα, έτσι να μου σχολιάσεις λίγο. Ναι, στόχος μας δεν είναι να μαλώνουμε με τους παίχτες ή να βλέπουν και έξω και εμείς να νιώθουμε ότι να το ευχαριστούμαστε, να νιώθουμε ότι παίξαμε ωραίο παιχνίδι, να παίζουμε ομαδικά και να δείχνουμε σεβασμό στην άλλη ομάδα, γιατί όπως και γίνει το θέλουν το ίδιο με εμάς. Αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Όσο αφορά εσένα σαν τερματοφύλακας, πού νιώσαν τα καλά σου στοιχεία και πού θέλεις να βελτιωθείς? Το καλά μου στοιχεία είναι στα πόδια, αλλά έχω ορισμένες ελλείψεις που πρέπει να εσκαλύψω. Μπορώ κυρίως στις αποκρούσεις μου να βελτιωθώ. Και η σκληρή δουλειά ανταποδίζει. Έχεις και έναν έμπειρο προπονητή, τερματοφυλάτων, τον κύριο Άντρων Πετρίδη. Κύριο Άντρων Πετρίδη, να μου σχολιάσεις έτσι τη δουλειά που κάνετε. Ναι, μας καθημερινά δουλεύουμε σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε και τα παιχνίδια μας, τα σχολιάζουμε. Βλέπουμε που έχουμε αδυναμίες. Είναι τιμή μου να έχω έναν προπονητή σαν τον κύριο Άντρο Πετρίδη, γιατί είναι ένας έμπειρος, περάσει από πολλά, κυρίως στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Και το ευχαριστώ για αυτά που κάνει για μένα. Με βοηθά. Και κάποια πρότυπα τερματοφύλακα, είτε εξωτερικό? Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο σαν τερματοφύλακα. Μ' αρέσουν, βλέπω τους προπονητές μου και παίρνω παραδείγματα από αυτά που μου λένε, αλλά δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο.